Κύριε Υπουργέ, δεν είναι πρώτη φορά που απασχολεί το πολύπαθο έργο της αναβάθμισης του οδικού άξονα Καλονής Υγρίου. Μετά από πολλές παλινοδίες και προβλήματα που ήταν γνωστά και στην τοπική κοινωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία, με απαράδεκτες καθυστερήσεις χρόνων στις πληρωμές των εργαζομένων, φτάνει να παραδοθεί στους κατοίκους της Λέσβου μετά από 11 χρόνια αναμονής. Όμως ακόμα και αυτή τη στιγμή, την ώρα που η κυβέρνηση διέρεε προεκλογικά ότι ετοιμάζει την παράδοση και τις διάφορες φιέστες των εγγενείων, αν και η εικόνα είναι διαφορετική που έχουμε και υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δεν είναι βέβαια της παρούσης. Οι εκατοντάδες όμως ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλωτριώθηκαν για τη χάραξη της οδού αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα τον εμπεγμό από τη μεριά του κράτους και της κυβέρνησης σήμερα, στερούμενοι τις νόμιμες αποζημιώσεις τους, για την αναγνώριση των οποίων μάλιστα έχουν υποβληθεί σε πολυετής και πολυδάπανες δικαστικές δαπάνες. Η σχετική απαλωτρίωση των παρόδιων ιδιοκτησιών κηρύχθηκε το έτος 2012. Το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει την αίτηση του άρθρου 7α του νόμου 2882 του 2001, με την οποία έχει εκδοθεί από το 2016 απόφαση για την προκαταβολή χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, τα οποία έχουν προκαταβληθεί στο όνομα των δικαιούχων, αλλά δεν έχουν εκταμιευθεί, δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ο σχετικός πίνακας παρακατάθεσης αποζημιώσεων κλπ. Στη συνέχεια εκδόθηκε το 2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Βορειοαιγαίου για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας και το 2022 η 24 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Βορειοαιγαίου, με την οποία καθορίστηκε και η οριστική τιμή μονάδας για τα απαλωτριούμενα και τα επικείμενα. Παρότι έχουν εκδοθεί ταυτόχρονα και οι αποφάσεις για την αναγνώριση των δικαιούχων της οφειλόμενης αποζημίωσης, μέχρι και σήμερα το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων αρνείται να καταβάλει τις αποζημιώσεις στους δικαιούχους και μάλιστα με τελευταία ενημέρωση των ενδιαφερομένων τους είπαν ότι επειδή κατατέθηκε από το ελληνικό δημόσιο ανέρεση στον Άριο Πάγο, έχουν λάβει εντολή να μην εξοφληθεί καμία ιδιοκτησία. Κάτι που είναι παντελώς παράνομο, διότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι άμεσα εκτελεστές. Σε περίπτωση που, για παράδειγμα, θα ήθελε το ελληνικό δημόσιο να μην πληρωθούν οι αποζημιώσεις, θα έπρεπε να κάνει έτσι αναστολή εκτέλεση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πραγματικά άδικο και προκλητικό την ώρα που ετοιμάζεται να παραδοθεί το έργο, που έχουν μεσολαβήσει 11 χρόνια για την ολοκλήρωσή του, οι ιδιοκτήτες να μην έχουν πάρει ούτε τα ελάχιστα της προκαταβολής για να γίνει η αποζημίωση. Σας ρωτάμε λοιπόν σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την άμεση και ολοσχερή καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων στους δικαιούχους ιδιοκτήτες, γιατί η μη καταβολή τους με το πρόσχημα της άσκησης του ενδίκου μέσου, της άσκησης της ανέρεσης στον Άριο Πάγο, είναι παντελώς παράνομη και αδικαιολόγητο. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Κομνηνάκα, για την ερώτηση αυτή και καθώς αναφορά στα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υποπτευόμενου Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, σας απαντώ τα εξής. Με την υπαριθμό Δ12 Φ7 Λάμδα 11/12/12 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κηρύχθηκε αναγκαστική απολωτρίωση σε τμήματα εδαφικών εκτάσεων των περιοχών Σιγρίου, Βατούσας, Σκαλοχωρίου και Καλονής για τις ανάγκες του έργου κατασκευή του οδικού άξονα Καλονής Ερεσού Σιγρίου Λέσβου. Το λόγο έργο στις 22 Φεβρουαρίου του 2016 με την υποριθμό 5 του 2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου χαρακτηρίστηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και η τήχθη στις προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 7α του νόμου 2882 του 2001, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται με ειδική δικαστική απόφαση η άμεση παράδοση των ακινήτων για την πραγματοποίηση των εργασιών και πριν από τον προδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Στο πλαίσιο αυτό, με την εμπαριθμό 17 του 2016, απόφαση του Μονομελής Εφετείου Βορείου Αιγαίου, παρασχέθηκε στο ελληνικό δημόσιο η άδεια να πραγματοποιήσει εργασίες στα απαλωτριούμενα ακίνητα πριν από τον προδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης και υποχρεώθηκε το ελληνικό δημόσιο πριν από την κατάληψη των ακινήτων να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων το 75% της αποζημίωσης των απαλωτριούμενων ακινήτων και των επικείμενών τους, σύμφωνα με τις αξίες που καθορίζονται με την ίδια δικαστική απόφαση.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω 17 του 2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου, με ενέργειες του Αρμοδίου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έγινε παρακατάθεση στο Ταμείο Πρακτικών και Δανείων ποσού 1.696.163 ευρώ. Εν συνεχεία, ωστόσο, έγιναν νέες προσφυγές στο Δικαστήριο της Απολωτρίωσης και από ιδιώτες που πρόβαλαν ιδιοκτησιακά δικαιώματα στα απολωτριοθέντα, με συνέπεια να εκδοθούν για την υπόθεση αρχικά υπαριθμών 88 του 2018 με νομελούς εφετείου Βορείου Αιγαίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας και τελικά, όπως αναφέρατε, υπαριθμό 24 του 2022 απόφαση του τριμελούς εφετείου Βορείου Αιγαίου περιοριστικής τιμής μονάδας. Κατόπιν, το ελληνικό δημόσιο, με ενέργειες του αρμόδιου γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προσέφυγε την υπόθεση στον Άριο Πάγο με αίτηση ανέρεσης υπαριθμών κατάθεσης εφετείου Βορείου Αιγαίου 1 του 2023. Η ανέρεση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη δικόγραφο, ασκήθηκε διότι η σχετική τιμή μονάδος καθορίστηκε από το εφετείο Βορείου Αιγαίου χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η ουσιώδης απόκληση από τις αξίες των οικείων εκθέσεων της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 15 του νόμου 2882 του 2001. Μέχρι να αποφανθεί ο Άριος Πάγος για την παραπάνω ανέρεση του ελληνικού δημοσίου, η καταβολή της αποζημίωσης δεν είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 1715 του 1951, αλλά και τη σχετική νομολογία του νότα του αυτού δικαστηρίου, βλέπε Άριος Πάγος έκτος του 2021. Απόφαση. Είναι δεδομένο ότι μετά την αριστοκοποίηση της τιμής μονάδος, με βάση την απόφαση του Αρίου Πάγου, η οφειλόμενη αποζημίωση θα καταβληθεί κανονικά στους δικαιούχους. Κύριε Υπουργέ, αν είχαν μία φορά λόγο να ανησυχούν οι ιδιοκτήτες, σήμερα αυτοί πολλαπλασιάστηκαν. Διότι έρχεστε και εδώ να επαναλάβετε μία παράνομη και καταχρηστική στην πραγματικότητα λογική. Ουσιαστικά το δημόσιο επιλέγει παρελκυστικά να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα, φτάνοντας μέχρι τον Άριο Πάγο, την ώρα που πραγματικά το έργο είναι λίγο πριν κόψει τις κορδέλες, για να το πούμε κοινώς. Και όταν γνωρίζετε ότι η ανέρεση βέβαια δεν αλλάζει, εξετάζει νομικούς λόγους και βέβαια δεν θα αλλάξει ποτέ το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν οριστεί από το εφετείο. Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται απαλωτρίωση, ούτε πανελλαδικά, πολύ περισσότερο και στη Λέσβο. Αντίστοιχη περίπτωση στην απαλωτρίωση της περιοχής της Άγρας, είχε πάλι το δημόσιο επιλέξει να ασκήσει ανέρεση στον Άριο Πάγο, ωστόσο οι δικαιούχοι εξοφλήθηκαν κανονικά με την απόφαση της οριστικής τιμής μονάδας και η απόφαση του Αρίου Πάγου βγήκε μετά από 10 χρόνια. Δηλαδή, τι λέτε στους δικαιούχους, στις σημερινές συνθήκες, που είναι πραγματικά εξανεμισμένα τα εισοδήματά τους, που πολλοί από αυτούς μιλάμε για βιοπαλαιστές αγρότες που έδωσαν μέρος των ιδιοκτησιών τους, γιατί και υπάρχει και, αν θέλετε, και υπήρχε και μία ανοχή μέχρι τώρα, γιατί όντως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό έργο που το περιμένει ο λεσβιακός λαός εδώ και μια δεκαετία και βάλε. Και σήμερα, ενώ ήδη, αν θέλετε, το πληρώνουν και το πληρώνουν από τη μια και έμεσα και άμεσα οι φορολογούμενοι, σήμερα έρχεστε να τους πείτε ότι στην πραγματικότητα το έργο γίνεται, να μου επιτραπεί η έκφραση, με ξένα κόλυβα. Γιατί δεν υπήρξε ίδια καθυστέρηση ή άρνηση πληρωμής του εργολάβου, το κέρδος του έχει εξασφαλιστεί, όμως η καθυστέρηση και άρνηση πληρωμής γίνεται σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μιλάμε για βιοπαλαιστές, ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα, και σήμερα έρχεστε να επαναλάβετε τη διαδικασία με την οποία έγινε η απαλωτρίωση. Είναι γνωστή. Δεν σας ρωτήσαμε αυτό. Σας ρωτήσαμε με ποιο σκεπτικό και από πού προκύπτει, ενώ υπάρχει διαφορετική τακτική σε όλες τις προηγούμενες απαλωτριώσεις που έχουν γίνει και στην Λέσβο, ενώ είχαν ασκηθεί κάποιες που κατά τη γνώμη μας παρελκυστικά ασκείται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει, να εξαντλείται πραγματικά, να εξαντλούνται τα ένδικα μέσα και να φτάνει μέχρι τον Άριο Πάγο, και τελικά, ενώ δεν έχουν καταβληθεί ούτε αυτά που έχουν κατατεθεί στο παρακαταθηκόν, οι προσωρινές, οι προκαταβολές, που από το 2016 ο όφιλο του παρακαταθηκών και δανείων να τα δώσει στους δικαιούχους. Έχουν βγει όλες οι αποφάσεις, έχουν αναγνωριστεί οι δικαιούχοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αυτή τη στιγμή παρακρατούνται εντελώς παράνομα τα χρήματα αυτά και δεν αποδίδονται στους δικαιούχους. Και όχι μόνο δεν αποδίδονται αυτά, ούτε καν τα ελάχιστα χρήματα της προκαταβολής, που είναι προϋπόθεση για να γίνει το έργο, αλλά
τους αναγκάζεται σε επιπλέον δικαστικά έξοδα, εξαντλώντας όλα τα ένδικα μέσα που έχει το ελληνικό δημόσιο στα χέρια του. Πραγματικά είναι μια απαράδεκτη τακτική αυτή που ασκείται. Σας καλούμε έστω και τώρα να δώσετε εντολή να εκταμιευθούν τα χρήματα, τουλάχιστον αυτά που είναι κατατεθειμένα ήδη στο παρακαταθηκόν, που είναι οι προκαταβολές, όμως άμεσα θα πρέπει να εξοφληθούν στο σύνολό τους οι δικαιούχοι, διότι οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί των δικαστηρίων είναι άμεσα εκτελεστές. Δεν έχετε ασκήσει έτσι για αναστολή της εκτέλεσής τους και πραγματικά αυτή τη στιγμή το δημόσιο παρανομεί με ένα τέτοιο προκλητικό τρόπο και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρχουν αντίστοιχες νομολογιακές αποφάσεις τις οποίες επικαλεστήκατε, είναι μια παντελώς καταχρηστική και άδικη συμπεριφορά προς τόσους ιδιοκτήτες που εδώ και τόσα χρόνια περιμένουν με υπομονή να πάρουν αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση αυτό το έργο. Έχουν αλλάξει 3-4 κυβερνήσεις από το 2013 που έγινε η έναρξη του έργου. Να το χρησιμοποιούν όλοι για να κάνουν τις προεκλογικές τους φιέστες ή για να παρουσιάζουν ότι κάνουν έργο. Και αυτό ούτε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Να υπάρχουν και προβλήματα στην ασφάλεια που τα έχουμε καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που απαλωτριώθηκαν να μένουν μέχρι σήμερα ανικανοποίητοι. Κύριε Υπουργέ, σας καλούμε να αλλάξετε αυτή την τακτική και να δώσετε εντολή να αποζημιωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες. Μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη από αυτά τα χρήματα. Συμφωνούμε απολύτως ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να καταβληθούν άμεσα όσο γίνεται γρηγορότερα η αποζημίωση. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να γίνει επίσπευση της υπόθεσης. Να πούμε ότι όντως με βάση τον νόμο 17-15 προβλέπεται ότι δεν μπορεί να καταβληθεί αν δεν οριστικοποιηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Να σημειώσω εδώ ότι βρέθηκε ότι υπήρχε μεγάλη απόκληση μεταξύ της τιμής εκτίμησης Επιτροπής και της οριστικής απόφασης. Σε κάποιες περιπτώσεις τριπλάσια και εξαπλάσια σε κάποιες περιπτώσεις. Ωστόσο, πρέπει να γίνει το γρηγορότερο να καταβληθούν οι αποζημιώσεις, το αναγνωρίζουμε όλοι. Θα συνεχθούμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δούμε πώς μπορεί να επισπευθεί η καταβολή. Ευχαριστώ θερμά.